εφιαλτικό σκηνικό στι αγροτικέ περιοχέ του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων λόγω τη φοδρή κακοκαιρία κατέγραψε το περασμένο Μάρτιο ο τηλεοπτικό φακό με τι εικόνε να κόβουν την ανάσα με φόντο τι κατολιστήσει και τι μεγάλε καταστροφέ στου αγροτικού δρόμου. 1,5 μέτρο βάθο εδώ έκατσε ο κεντρικό δρόμο που συνδέει το βαθύπετρο με το φράγμα του Καλαβριανού ποταμού. Αυτά γίνανε σε 48 ώρε. Εδώ έχει κατέβει ο δρόμο 2 μέτρα κάτω. Αυτή η άσφαλτο μπήκε πριν από 3 χρόνια. Ο τηλεοπτικός φακός ξαναβρέθηκε στην περιοχή καταγράφοντας τραγελαφικές εικόνες. Βέβαια είναι καταγελμένη και το βλέπετε μόνο εσείς, η κάμερα δεν το δείχνει. Το δείχνει. Από όπου και να πάτε το ίδιο θα δείτε. Και παραπάνω θα δείτε το ίδιο και παραπέρα το ίδιο. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένας που να δίνει μία οδηγία, μία σημασία σε αυτόν τον τόπο. Έχει γίνει αποκατάσταση. Σήμερα επιχειρούμε σε μία άλλη περιοχή, η οποία είχε φύγει ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου και κάνουμε ένα τεχνικό. Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από τους δημότες και από τους παραγωγούς για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί τους τελευταίους μήνες από τα μεγάλα προβλήματα που μας δημιουργήσανε τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις πλημμύρες όλο το χειμώνα. Και με ιδία μέσα αλλά και με ιδιώτες όσο μπορούμε μερικώς δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά σε όλο το Δήμο και ένα παραπάνω στη δικιά μας περιοχή που είναι και πολύ παραγωγική. Και ενώ αγρότες διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση των αγροτικών δρόμων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υποστηρίζει ότι έχουν γίνει αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων με μισθωμένα μηχανήματα και μηχανήματα του Δήμου και ότι η μάχη στις κατεστραμμένες υποδομές συνεχίζεται. Τα πράγματα είναι όπως τα βλέπετε. Δεν μπορούμε να πάμε στις περιουσίες μας. Πήραμε τις κατολιστήσεις. Ναι. Αυτό προέχει, να ανοίξουν οι δρόμοι, να περνάει ο κόσμος. Δεν γίνονται οι δουλειές έτσι. Πρέπει να ξεκινήσει οργανωμένη η δουλειά με άτομα τα οποία να ξέρουν. Κάθε μέρα επιχειρούμε στους αγροτικούς δρόμους. Κάθε μέρα. Και έχουμε μισθώσει ιδιωτικά μηχανήματα. Η πρόχειρη αποκατάσταση έχει γίνει με χώμα ή με άλλη παρέμβαση. Και με υλικό 3α. Μανώλη, επιχείρησε να φτιάξεις αυτά που είναι χαλασμένα. Γιατί θα τα εγκαταλείψουμε, θα φύγουμε κι εμείς. Ενώ σε άλλα σημεία έγιναν πρόχειρες αποκαταστάσεις με χαλίκι και με χώμα, κάτι που σημαίνει ότι οι κατολιστήσεις θα φανερωθούν στην περίπτωση που σημειωθούν βροχοπτώσεις. Αυτός ο δρόμος είχε κοπεί στα 2 το Μάρτιο μήνα με την κακοκαιρία Φίλιππος. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στο φράγμα του Χαλαβριανού ποταμού. Αυτή είναι η πρόχειρη αποκατάσταση που έκανε ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με χώμα. Με μία βροχή θα έχει υποχωρήσει. Στο πλευρό των αγροτών βρίσκεται ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχανών, Μύρο Χιλετζάκης, ο οποίος κατανοεί την απίστευτη ταλαιπωρία των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι σε 20 ημέρες θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στο αγροτικό δίκτυο. Και ευελπιστώ ότι σε ένα βάθος χρόνου 15-20 ημερών δεν θα υπάρχει δρόμος απροσπέλαστος και θα μπορούν όλοι οι παραγωγοί να πάνε να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Δίδεται καθημερινά μία μάχη, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, ότι ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και θέλουμε να δείξουν λίγη κατανόηση.